Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, αυτή είναι η πρώτη από τις εκπομπές που θα κάνουμε εδώ στο Γήιδα ή μάλλον αυτά από τα πρώτα μικρά βιντεάκια που θα ανεβάζουμε στα μέσα μαζικής δικτύωσης και θα σχολιάζουμε κάποια θέματα. Πιο πολύ γιατί βαριόμαστε να γράφουμε παρά γιατί και μάλλον και εσείς βαριέστε να διαβάσετε. Δεν θα μπορούσε το πρώτο μας βίντεο παρά να ασχολείται με το πολύ αγαπημένο μας θέμα εδώ στον τόπο μας. Το θέμα των δημοτικών εκλογών. Πώς πάνε τα πράγματα, συνέχεια ο κόσμος ρωτάει, γράψαμε κάποια πράγματα. Είναι βέβαια δύσκολο να τα συζητήσεις, να τα αξιολογήσεις και χρειάζεται και ένα θάρρος. Πολλοί θυμώνουν, το βλέπουμε κάθε μέρα. Διακυβεύονται πάρα πολλά, καριέρες, χρήματα, μισθοί, χαιρετούρες, εγωισμοί, ψευτο. Αυτό θα το κόψω, αν μπορέσω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα πράγματα πώς έχουν, όπως εμείς τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των δημοτικών εκλογών. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Η πρωτοκαθεδρία των Κυρίνη παραμένει παρά το γεγονός ότι περιμέναμε διαφορετικά πράγματα. Είναι γεγονός ότι 4 χρόνια. Γεγονός. Μετά τις τελευταίες εκλογές και την οριακή επικράτηση των Κυρίνη κόντρα σε 3 ψηφοδέλτια και όλα αυτά που έχουν γίνει και με δεδομένο ότι υπήρξε μια ακόμη τετραετία η οποία δεν ενθουσίασε και ιδιαίτερα τους οπαδούς του, πόσο μάλλον εμάς που δεν είμαστε και ιδιαίτερα οπαδοί, περιμέναμε ότι το τέλος των κυρίων θα ερχόταν και θα ερχόταν αρκετά εύκολα παρά το γεγονός του ίδιου αρνούνταν να το δεχτεί και έτσι αποφάσισε να πάει κόντρα σε πολλές προβλέψεις και στην τρίτη εκλογή. Περιμέναμε λοιπόν ότι θα πέσει ο κυρίων, αλλά αυτό το πράγμα δεν έγινε. Δεν έγινε για μια σειρά από λόγους και αυτό αποτελεί μια έκπληξη γιατί όπως φαίνονται τώρα τα πράγματα, 6 μήνες πριν τις εκλογές, ο Παναγιώδης Γκυρίνης, ο νυν δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έχει μια πρωτοκαθεδρία η οποία δεν αμφισβητείται. Έχει όλο το ψηφοδέλτιο μαζί του και έχει κάνει και πολλές μεταγραφές από άλλα ψηφοδέλτια και από τα 3 και κάτι μας λέει ότι θα ανακοινώσει και άλλες επόμενες μέρες. Ελέγχει λοιπόν καλά το παιχνίδι για μια σειρά από λόγους και έτσι αυτή τη στιγμή έχει μια πρωτοκαθεδρία, άντε πάλι πρωτοκαθεδρία. Φαίνεται σήμερα που μιλάμε τα πράγματα να είναι έτσι, είτε μας αρέσει αυτό είτε όχι, όπως πολλούς από εμάς. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό θα προσπαθήσουμε να τους αναλύσουμε τρεχάλα, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο πρώτος και σημαντικός λόγος είναι ότι οι δύο κύριοι αντίπαλοι του Γκυρίνη, ο Κουρκουτά και ο Σιδηρόπουλος, 1,5 τα έβαζα, θα βάλω τη Δώρα Κουρκουτά που ξεκινήσει πιο νωρίς και ο Θέμης ο Σιδηρόπουλος, άσους άλλους, δεν υπάρχουν άλλοι, ξεκίνησαν και παραμένουν. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά των δημοτικών εκλογών που εγώ θυμάμαι, όλων των Δήμων που παρακολουθώ, που κάποιος υποψήφιος δημοτικός δήμαρχος κατεβαίνει αποκλειστικά μόνος. Εντελώς μόνος. Χωρίς να υπάρχει κάποια ομάδα που το στηρίζει, χωρίς να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ήταν υποψήφιοι την πρώτη στιγμή και μετά θα βγαίναμε στο παιχνίδι να πάρουμε κι άλλους. Ξεκίνησαν και πολύ φοβάμαι ότι μείναν μόνοι. Η Δώρα Κουρκουτά ξεκίνησε με 3 υποψηφίους που δοσίγε από την αρχή, 2 κουμπάρους αποστόλιδες και ένα γαμπρό σε πρώτη ξαδέρφη που έβαζε πριν από 20 χρόνια τότε τα μαλλιά του. Ήταν πολύ, λίγο πιο πυκνά, όταν είχε ακόμα μαλλιά για την ακρίβεια. Με αυτούς τους 3 ξεκίνησε και πολύ φοβάμαι ότι με αυτούς τους 3 έμεινε, τουλάχιστον στο επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, όλοι περιμέναν να πάρουν την πλευρά Ναλμπάντη, περίμενε και στηριζόταν στην πλευρά Ναλμπάντη, ο Ναλμπάντης έγινε πολλά και μας χαιρέτησε. Αποτέλεσμα, από τους 9 εκλεγμένους που έγινε ο Ναλμπάντης, 2 ή 3 το πολύ να είναι σήμερα με τη Δώρα, ο Γιάννης ο Πέδαρος, ο Κυρκιανίδης που δεν μασάει τίποτα και τον ξέρουμε όλοι και αυτό και το γουστάρουμε, ο Μάνος Παπαδόπουλος και αν είναι κάποιος άλλος παρακαλώ να με συγχωρέσει. Δεν υπάρχουν άλλοι λοιπόν σήμερα. Για το θέμα δεν συζητάμε, είναι και παραμένει μόνος ξεκίνησε, μόνος γράφει, αφού μάλιστα όταν μας έφερε και το δελτίο, το διαφημιστικό που εξέδωσε ο Θέμης, είπε ότι ήταν κατόπιν μεγάλη σκέψη με τον εαυτό του και διαβούλησε με τον εαυτό του, για να καταλάβετε πόσο μόνος είναι. Λοιπόν, έτσι δεν πας πουθενά. Ξεκίνησε μόνη, χωρίς υποψηφίους και νόμιζε η Δώρα ότι θα προστρέξουν να τη βρουν. Δεν τη βρήκαν όμως, αυτό δεν συνέβη και για την ώρα υπάρχει μια δυστοκία. Μπορεί να έχει πάρει κάποιους ανθρώπους μαζί της, κάποιες γυναίκες να είναι μαζί της, όμως κατά τη γνώμη μας είναι πολύ πίσω και ο προβληματισμός δεν κρύβεται. Ο προβληματισμός. Δεν φτάνει ότι δεν είναι αριστός ο Γκυρίνης, έπρεπε να γίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα ευθύς αμέσως φίλες και φίλοι, βάζοντας και τις υπόλοιπους κανόνες. Τους υπόλοιπους λόγους που συμβαίνει αυτό. Λόγος νούμερο 2. Γραμμένα τα έχω. Πολιτική πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το απόλυτο αφεντικό στο Δήμο και στο Νομό. Και σε συνδυασμό με την τραγική απουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα κάνει αρκετά εύκολα. Γιατί από τη μία έχουμε ένα κόμμα μεγάλο και από την άλλη έχουμε ένα κόμμα που δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν ξέρουμε κανείς με ποιον είναι μαζί του. Αποτέλεσμα, ξαναλέω αποτέλεσμα.
το μεγάλο το κόμμα, το οργανωμένο με τα τοπικά στελέχη, να το έχει ο Γκυρίνης. Μπορεί η Δώρα να είναι δεξιά, να προέρχεται από τους χώρους της δεξιάς, να θεωρείται ακόμη πιο δεξιά από τον Γκυρίνη για πολλούς. Και ναι, είναι, αλλά δεν είναι κομματικός στέλεχος. Είναι διακριτικά απομακρυσμένη από το κόμμα, από τις κομματικές εργασίες τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με κακές γλώσσες, Αντώνη, δεν είναι καν μέλος του κόμματος πια. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα από τη μία να μην είναι πολύ δεξιά, αρεστεί στους δεξιούς, πια η δεξιότητα των δεξιών, και από την άλλη να είναι και πολύ δύσπιστη απέναντί της σε όποια αριστερή υπάρχουν. Αριστερή βάση να μην γελιόμαστε, υπάρχει, στελέχη δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και δεν τολμούν να κατεβάσουν τίποτα και κανένα και πουθενά. Τρίτος λόγος είναι ο εκλογικός νόμος. Ο εκλογικός νόμος είναι κομμένος και αραμένος στα μέτρα των δημάρχων και αυτό το ξέραμε ή θα έπρεπε να το ξέρουμε. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι βάζει τα τοπικά συμβούλια κάτω από το κεντρικό ψηφοδέλτιο, σύντοτε είναι πλέον ενισχυμένη αναλογική, είναι τρέχα γύρευε. Όποιος πονηρός θέλει να εκλεγεί, το πιο πιθανό θα δοκιμάσει να πάει κοντά στο δυνατό. Και αυτή τη στιγμή δυνατός είναι ο Γκυρίνης στην Αλεξάνδρεια. Για αλλού δεν ξέρουμε, αλλά λίγο πολύ είναι κομμένος και αραμένος ο νόμος που για τους νυν δημάρχους που είναι όλοι σχεδόν δεξί. Πρώτη φορά στα χρονικά που γίνεται αυτό. Να είναι όλοι οι δήμαρχοι ενός κόμματος και μάλιστα κυβερνητικό. Τώρα πώς γίνεται να είναι όλοι οι δήμαρχοι ενός κόμματος που κυβερνάει με αυτοδυναμία και να μην και τα έργα που γίνονται να είναι λίγα έως ελάχιστα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά έχει να κάνει με τη γενικότερη κακοδημανία της χώρας και της δεξιάς, να μην ξεχνιόμαστε. Τέταρτο βασικός λόγος. Κοινωνική παρουσία, είπαμε, μηδενική παρουσία, ξεθυμώσαν, αυτό είναι αλήθεια. Δεν πας να κερδίσεις εκλογές να δεν εμφανίζεσαι πουθενά. Αν δεν σε ξέρει ο κόσμος. Είπες θα πας πόρτα-πόρτα, αλλά δεν πήγες. Εκδηλώσεις, γιορτές γυναικών, παρελάσεις, καρναβάλια, ναι, καρναβάλια, μας αρέσει αυτό. Πουθενά, δεν σε είδαμε πουθενά. Μηδενική κοινωνική παρουσία. Ο πολιτικός, αν μη τι άλλο, όχι δεν κερδίζει κανένα άλλο σε αυτά, χάλια είναι. Αλλά λίγο πολιτική, έχει όμως άλλα πλεονεκτήματα. Λίγο πολύ όμως οι πολιτικοί μας έχουν μάθει και να κινούνται, να τους γνωρίζει ο κόσμος. Αν μη τι άλλο, να έχουν μια κοινωνική παρουσία, ένα γήπεδο, ρε, μια συναυλία κάπου. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν το έχω ξαναδεί. Να ντρέπεται όλος να βγει έξω. Να νιώθει άβολο βγαίνοντας έξω. Δεν κάνεις για πολιτικός, εάν δεν είσαι κοινωνικός. Πέμπτο θέμα. Αφορά τη Δώρα, όχι το θέμα. Θέμης δεν έχει κανέναν. Ο μόνος σύμβουλος που έχει είναι αυτός τους. Δώρα, αυτούς τους συντρόφους που τους βρήκες. Τους. Πες το. Όχι σε συντρόφους, λάθος. Τους συμβούλους που τους βρήκες. Έλεος πια με αυτόν τον Αλέξη δηλαδή. Έναν έχει. Συμβουλεύεται πρωί μεσημέρι βράδυ. Ποιον, τον ξάδερφό της, τον Αλέξη. Δεν υπάρχει πουθενά. Θέμα έκτο. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αλήθειες και μόνο αλήθειες. Μαχαλάδες, όπως καλά λέει ο Θέμης. Είναι το μεγάλο όπλο του Θέμη, με αυτό που αποκλειστικά και μόνο πάει στις εκλογές. Αρέσει όταν βάζει για αυτό το θέμα. Όμως, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα της Δώρας αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει μαχαλάδες, να μην τα ξαναλέμε. Η σχέση της με κοινωνικές ομάδες, για τις οποίες καλά κάνει, και είναι υπερήφανη για αυτή και το επαναλαμβάνει και μπράβο της και εμείς μαζί της. Όμως φοβίζει δικαιολογημένα ή και αδικαιολόγητο τον κόσμο ότι ενδεχομένως κάποιες κοινωνικές ομάδες που ήδη αποτελούν πρόβλημα για τον τόπο να γίνουν ανεξέλεκτες με μια τυχόν εκλογή της. Και αυτό δεν φρόντισε, αν και θα ήταν εύκολο, να το αποτάξει από πάνω της. Και ένα ακόμη λόγο, ποιος είναι αυτός, ο 7ος, είναι 7ος. Το χρήμα, μην γελιόμαστε. Χρήμα, money. Υπάρχει πολύ χρήμα σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα σπάει όλα τα ρεκόρ. Και ξέρετε ποιος έχει το χρήμα. Και ποιος φαίνεται να έχει το χρήμα και δεν το κρύβει. Γιατί ως γνωστόν ο έρωτας, ο βήχας και η κική δεν κρύβονται. Άρα λοιπόν θα παίξει ρόλο. Και αυτός ο ρόλος θα είναι πολύ δυνατός. Το ξέρουμε όλοι. Και μην κάνουμε ότι γεννηθήκαμε τώρα. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Όλοι το ξέρουμε και όλοι το δουλέψαμε. Άκουγα προχθές πρώην δήμαρχο να λέει κατάσταση στην Αλεξάνδρα με το χρήμα. Μα αγαπητέ μου, εσύ το έκανες αυτό το πράγμα. Ας μην γελιόμαστε, στην Αλεξάνδρα αυτό γίνεται δεκαετίες τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για τα 50, μιλάω για τα διχίλιαρα, τριχίλιαρα ή πολλά χίλιαρα που υπάρχουν και αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Να μην μιλήσουμε για μέσα, προβολή κτλ. Παίζει πάρα πολύ ρόλο και εκεί φάνηκε ότι δυστυχώς και εκεί δεν παλεύεται ο παίκτης, ο μεγάλος παίκτης. Τελευταίο θέμα. Να το βάλουμε ή να μην το βάλουμε και αυτό το θέμα. Θα το βάλουμε όμως. Είναι καλός δήμαρχος ο Γκυρίνης, ενδεχομένως και όχι. Δεν ενθουσιάζει ούτε τον καλύτερο το παντό. Όμως, έχει κάποια χαρακτηριστικά.
Πρώτα. Κανένα σοβαρό σκάνδαλο τα 8 χρόνια, 9, 10 πόσο είναι που διοικεί. Κανένα θέμα κακολειτουργίας. Σοβαρό. Αντιθέτως, κανένα δύο θεματάκια που ακούστηκαν, τώρα υποστηρίζουν στην άλλη μεριά. Κάτι λάδια και ξύδια και φορτηγά και αεροπλάνα. Και τραχτέρια με σηκωμένα κάπου. Επίσης, έστω και με καθυστέρηση, έστω και με πολύ... καθυστέρηση, να μην πω άλλη λέξη, έργα θα γίνουν από εκεί πέρα. Θα μου πείτε μια ρόλη τετραετία, έτσι γίνεται. Τετραετία θα γίνουν τώρα αρκετά έργα. Θα είναι και αυτό μια βιτρίνα. Και επίσης, καλός είναι ο κόσμος, ή μάλλον καλός, αν και με καθυστέρηση, έλυσε το βασικό θέμα που τον απασχολούσε. Τα σκουπίδια. Θυμάσαι τις προηγούμενες εκλογές, έγινε με τους κάδους γεμάτους. Αν μη τι άλλο, αυτή τη φορά οι δημοτικές εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν με άδειους κάδους. Τα σκουπίδια αυτή τη φορά δεν θα τα ρίξουμε, δεν θα είναι οι κάδοι γεμάτοι σκουπίδια. Τα ψηφοδέλτιά μας είναι γεμάτα σκουπίδια και οι φάκελοι που θα ρίξουμε στην κάλπη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, όλα αυτά συνηγορώ σε μια κατάσταση την οποία ήθελα να την περιγράψω σε κάποια λεπτά. Υπολόγιζα να είναι 6 λεπτά και βλέπω ότι γίναν 12. Και άντε τώρα κόψε ρίξε και να δούμε που κόψε ράψε. Τι βίντεο θα μας βγει. Θα προσπαθήσω στο edit να κόψω κάποια πράγματα. Αλλά επειδή τα θεωρώ όλα τόσο πολύ σημαντικά. Αχώδικα είδε. Λοιπόν, φίλοι, αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια που κάναμε. Το γίδα. Το γίδα βίντεο. Αν σας αρέσει κάντε κανένα like, αν δεν σας αρέσει την τέτοια μου, αλλά και αν σας αρέσει και λίγο και ντρέπεστε να το πείτε, τουλάχιστον να το συζητάτε στις παρέες και να το προτείνετε σε φίλους μας, γιατί αν μη τι άλλο εκλογές έχουμε και μπορεί να μην βγάζουμε κανένα φραγκάκι όπως όλοι τις πιάτσες, αλλά τουλάχιστον να περνάμε καλά. Και επειδή με χτύπησε και το κουδούνι, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!